Πρώτα, καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα, καλά εσείς? Πήγαν όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Μας έλεγε ο κύριος Φιρλίγκος πριν από λίγο, που εκπροσώπησε τον Άρη, θα έχουμε καινούργιες μπάλες στο πρωτάθλημα. Ναι. Πολυχορηγός της μπάλας είναι η μπάλα, λέγεται Καπέλη, είναι αμερικάνικη εταιρεία. Α, όχι ιταλική. Το όνομα ιταλικό κάνει. Ναι. Την έχει η Άντρακτ Φραγκφούρτ και η Ντουίσμπουργκ. Mm-hmm. Είναι μια καινούργια μπάλα σε εμάς και ευελπιστούμε να συνεργαστούμε και σε άλλα επίπεδα. Α, μήπως υπάρχει χορηγία, λέτε? Βεβαίως. Άμα υπάρχει χορηγία, αλλάζει το θέμα. Είναι σημαντικό, βεβαίως. Αλλάζει το θέμα. Πείτε μας λίγο κάτι πριν από τα της κλήρωσης, κύριε Λεουτσάκο. Σήμερα υπήρχε μια συνέντευξη τύπου του κύριου Μυροφορίδη και είναι πολύ κουβέντα για την επέμβαση στην οποία δεν έχει υποβληθεί ο Πίντο λόγω της ασφάλισης των ποδοσφαιριστών. Παραμένει επί δύο μήνες δηλαδή, δίχως να έχει υποβληθεί σε επέμβαση στον πρόστιο χιαστό. Έχουμε κάτι επ' αυτού? Όχι, θα λυθεί αυτό. Είχα το ραντεβού με τον Τζαπ και με την Ευρωπαϊκή Πίστη, θα λυθεί αυτό. Μέχρι τη Δευτέρα θα έχει λυθεί. Μάλιστα. Άρα θα είναι ενιαία η ασφάλιση για όλους τους ποδοσφαιριστές. Ναι, θα λυθεί και για το παιδί. Μάλιστα. Άρα ήταν ένα διαδικαστικό θέμα προφανώς. Ναι, διαδικαστικό ακριβώς. Μάλιστα. Θα λυθεί αλίμονο. Δεν μπορεί. Γιατί δεν ξέρω, στη Θεσσαλονίκη έγινε αρκετά μεγάλο θέμα. Καταρχήν δεν ήταν θέμα του Άρη από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Έτσι, υπάρχει μια κεντρική συνεργασία όσον αφορά την ασφαλιστική εταιρεία που είπατε με τη Λίγκα. Δεν έχει να κάνει, να σας πω κάτι, με το παίχτη τώρα δεν έχει να κάνει το με τον Άρη, με την πόλη και τον ανθρώπινο, και το παιδί θα πρέπει να κάνει το χειρουργείο. Σωστά. Είναι ανθρώπινο τώρα αυτό. Με όποιο κόστο θα είναι αυτό, είτε η Λίγκα θα το καλύψει. Έχω συνεργαστεί και με τον Τζαφ εδώ μετά την δήλωση, κάναμε αυτή τη διαδικασία, μιλήσαμε και θεωρώ ότι μέχρι τώρα θα κυλήξει. Πολύ ωραία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Την κλήρωση πώς την είδατε πλέον από την πλευρά του Προέδρου, γιατί δεν εκπροσωπούσατε μόνο τον Αχαρναϊκό? Εμείς δεν την είδαμε, γιατί είμαστε και λίγο αγχωμένοι και θέλαμε να πετύχει η κλήρωση, να είναι καλή. Καλά λόγια έχουν ακούσει, Πρόεδρε, να ξέρετε. Καλά λόγια ακούστηκε για την εκδήλωση. Και επειδή σε πρώτη φορά έβγαλε και ο Πρόεδρος μια φωτογραφία με τους δημοσιογράφους, ναι. Λέω, επειδή θέλω να μας κάνετε την κριτική, γιατί τη χρειαζόμαστε για να γινόμαστε καλύτεροι. Πάντα χρειάζεται κριτική με τους δημοσιογράφους για να γινόμαστε καλύτεροι, να ξέρετε. Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Έβγαλα μια αναμετρητική φωτογραφία με τους δημοσιογράφους, λέω, για να ξέρω ποιοι μου κάνουν την κριτική, να τους βλέπω κιόλας. Εμείς δεν είμαστε στη φωτογραφία, οπότε δεν μπορούμε να λέμε τι θέλουμε. Θεωρώ ότι πήγαμε καλά. Καλά πήγε η εκδήλωση. Μια που σας έχουμε, ένα θεματάκι ξέρετε ποιο είναι. Αυτό με τις μεταδόσεις. Με την άδεια που πρέπει να βγει, να μην βγει. Θα το λύσουμε και αυτό, να ξέρετε. Όχι τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει αντίτιμο για να μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία. Οπότε μόνο ταλαιπωρία είναι για τα μέσα. Θα το λύσουμε και θα βρούμε και μια φόρμουλα με τους δημοσιογράφους. Είτε να πάρουν κάποια διαπίστευση εμάς από τη Football League, είτε να έχουν άνετη είσοδο μέσα στα γήπεδα. Λίμωνο τώρα. Δεν μπορεί τώρα δημοσιογράφος να πάρει. Έτσι είναι. Πέρσι υπήρχε σε κάποια γήπεδα, υπήρχαν στο Αιγίνιο, να σας πω, εμείς είχαμε πρόβλημα. Κοινωνικό και ποδοσφαιρικό λειτουργήμα ασκούν αυτές τις Κυριακές και τα Σάββατα. Ειδικά στη Football League. Βεβαίως. Έτσι. Και είναι και οι μόνοι που μας στηρίζουν. Έτσι είναι. Πείτε μας κάτι άλλο για τα παιχνίδια. Θα μεταδίδονται παιχνίδια Σάββατο και Δευτέρα από την κρατική τηλεόραση? Έχετε τέτοια ενημέρωση? Ναι. Σάββατο και Δευτέρα. Θεωρώ ότι είναι καλύτερα για μας. Και Κυριακή. Και για το προϊόν. Γιατί να σας πω κάτι τώρα, θα πέσουμε Κυριακή. Καταρχήν μας δείχνει το κρατικό κανάλι ΕΡΤ, έτσι. Ναι. Και θεωρώ ότι αν βρούμε κάποιες σφαίρες θα είναι εμπορικά και για κάποιες ομάδες. Περισσότερο για έστω, αυτό το λέω. Ναι. Δηλαδή είναι διαφορετικό να έχεις ένα παιχνίδι Σάββατο ή Δευτέρα, ξέρω εγώ, που δεν πέφτεις πάνω στην αγωνιστική, που είναι Super League, που είναι ξένα πρωταθλήματα. Θα είναι διαφορετικό και από θέμα εμπορικότητας για τις ομάδες. Ίσως εξαιρέσουμε από αυτό, βέβαια το καταλαβαίνετε, ομάδες όπως ο Άρης ή ο Όφη. Δηλαδή η Δευτέρα σίγουρα δεν είναι πιο εμπορική για τον Άρη ή τον Όφη, που έχουν Σάββατο το κοινό θα τους. Μπορεί να είναι απογευματίο. Σάββατο ναι. Σάββατο ναι. Αρκεί να μην το βάζετε μαζί με τον μπάσκετ. Κοιτάξτε, έτσι είναι. Οι μεγάλοι σύλλογοι το ξέρετε. Φαντάζομαι, δεν ξέρω. Είδατε τον μπάσκετ χθες το. Το είδα. Αντιλαμβάνεστε ότι άμα παίζει την ίδια ώρα Άρης ΠΑΟΚ ή οτιδήποτε στο μπάσκετ, θα είναι ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Αυτά φαντάζομαι θα στα πείτε και με τον Άρη να τα ρυθμίζετε λίγο. Και εμείς θέλουμε να τα αποφύγουμε αυτό από την πολύ και θέλουμε το γήπεδο να είναι γεμάτο. Έτσι, είναι διαφήμιση. Διαφήμιση είναι αυτή. Η ομάδα δεν διαφήμιζε για την κατηγορία. Βέβαια να σας πω. Ειλικρινά σας μιλάω φέτος οι ομάδες. Κάποια στιγμή που εκπρόσωπος είπε ότι αισθάνομαι ότι είμαι σε κατηγορία Super League. Ο κύριος Θωμαίδης, ναι. Βεβαίως έτσι είναι.
Βέβαια, να σας πω. Είναι μεγάλες ομάδες και ιστορικές. Ευχόμαστε να, να σταματήσει η διαφήμιση από τον Άρη στη Football League του χρόνου. Δηλαδή να τελειώσουμε. Φτάνει τόση διαφήμιση. Να πάμε παρακάτω. Μακάρι, γιατί είναι μεγάλο. Σημαντικό, βλέποντας το, και το live που κάναμε και εμείς στο Λαμπαοτάρης κτλ. Μεταφέραμε την τοποθέτηση του κυρίου Στράτου. Έχω την αίσθηση ότι είναι από τις πιο σημαντικές παρουσίες εκεί και ο τρόπος που μίλησε, αλλά και ότι άφησε μία ελπίδα. Γνωρίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά που οφείλονται από τη Super League στη Football League, στη Λίγκα και στις ομάδες βέβαια κατ' επέκταση, οφειλόμενα. Αποδεδειγμένα οφειλόμενα που δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης. Άσχετα αν πολλές φορές οι νομικοί λένε διάφορα. Υπάρχει πρόοδος στο συγκεκριμένο κομμάτι. Πάτε να βγάλετε μια άκρη. Κοιτάξτε, το σημαντικότερο θεωρώ ότι έγινε ένα βήμα η παρουσία του στη σημερινή εκδοσή, έτσι, που θεωρώ ότι υπάρχει, και θεωρώ ότι υπάρχει και άλλο σημαντικό βήμα με την εποχή μας, καλό διάλογο, και πιστεύω ότι θα βγούμε κερδισμένοι όλοι, γιατί κακά τα ψωμάτα, εγώ της το είπα και στο Συμβούλιο, χτυπάει και την πόρτα της Super League, έτσι, το πρόβλημα που έχει η Football League πέρυσι. Mm-hmm. Και το βλέπουμε με μεγάλες ομάδες που έχουν οικονομικά προβλήματα. Αν δεν κάτσουμε όλοι μαζί και δεν βρούμε έναν τρόπο πώς θα φέρουμε τον κόσμο και πώς θα φέρουμε και έστω για όλους, σαφώς και θα τους κλείσεις και την πόρτα. Έρχεται. Έτσι είναι, όπως το λέτε. Εμείς κάνουμε τον αγώνα μας, έρχεται όμως. Αν δεν είμαστε όλοι μόνοι, θα μας χτυπήσει όλους. Η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες, νομίζω, που δεν υπάρχει πραγματικά ουσιαστική σύνδεση της Football League με τη Super League. Στην Αγγλία, δεν μια ομάδα. Είναι μια λίγα, όπως το λέτε. Έτσι. Δεν υπάρχει. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες είναι μια λίγα. Φυσικά είναι μια λίγα, και όταν μια ομάδα πέφτει, δεν αφήνεται στο έλεος του Θεού. Ενισχύεται περισσότερο από την ομάδα που ανεβαίνει. Εδώ έχουμε το παράδοξο. Παράδοξα πράγματα γίνονται. Φυσικά τι δεν γίνεται παράδοξο στην Ελλάδα, πει κάποιος. Αλλά εντάξει. Με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, τι μαθαίνετε, υπάρχουν θέματα με τις ομάδες ή είμαστε OK? Κοιτάξτε, εγώ κατά δεύτερο φάκελο δεν έχω κάποια ενημέρωση από πρόεδρος ότι έχουν προβλήματα. Δεν έγινε ενημέρωση κάποιος. Για να σας πω την άλλη Πέμπτη λογικά θα βγουν οι αδειοδοτήσεις. Θα δείξει, θα το δούμε. Θα ευελπιστώ ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα. Και να σας πω και κάτι, δεν πρέπει να υπάρχουν προβλήματα. Αν είναι να μπουν στη διαδικασία με κάποιες ομάδες που δεν μπορούν, δεν γίνεται. Κάποια στιγμή πρέπει να μπουν σε μια νόμη και μια καλή αρχή. Πώς θα γίνει δηλαδή? Είστε αισιόδοξος ότι θα τελειώσουμε με 18 φέτος? Βεβαίως, αν ξεκινήσουμε με 18 θα τελειώσουμε με 18, βεβαίως. Μα αυτές είναι οι προσπάθειές μας. Γιατί πέρσι οι δύο εγκατέλειψαν. Γι' αυτό το σημειώνω. Πέρσι. Αν θυμόσαστε, εγκατέλειψαν οι δύο που ήρθαν από τη Super League. Σωστό και αυτό. Ναι. Σωστό και αυτό. Και φέτος τη διαδικασία που κάναμε με τον κύριο Παπαναστάκη, αν ξέρετε το πρώτο ραντεβού που έκανα, του είπα, του έδωσα την προσοχή ότι είσαι αυτό. Κύριο Παπαναστάκη, είσαστε χρεωμένος. Θα διακριθεί. Και με διαβεβαίωσαν ναι, και στο τέλος δεν άδειξα. Καλά. Αν σας πούμε πόσους έχει διαβεβαιώσει ο Παπαθανασάκης στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να σας πω ένα παράδειγμα. Εμείς θέλουμε η ομάδα, ήταν η έφαση. Γι' αυτό και του χρόνου πάμε στο 16. Ναι. Και στιγμή πρέπει αυτό το έρημο, το πρωτάθλημα που λέγεται Β' Αθηνική, να μπορεί τις ομάδες που έχει να τις αντέχει και να μπορεί να τις βοηθάει. Εντάξει. Σωστά. Φέτος με δεδομένο θα πέσουν 6 ομάδες. Θα υπάρξει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός, πιστεύω, στο πρωτάθλημα. Θα είναι συναρπαστικό, βέβαια. Και ανεβαίνουν δύο πάλι απευθείας. Πάντως δεν μπήκε στην κουβέντα καθόλου play-off και τα λοιπά. Δεν μπήκατε σε αυτή την κουβέντα. Προηγούμενα χρόνια υπήρχαν οι συζητήσεις αυτές. Καθόλου όχι. Δύο ανεβαίνουν, 6 πέφτουν. Και από τη Γάμα Εθνική πώς ακριβώς? Πώς είναι όμιλοι, 6, 8, πώς είναι? Η Γάμα Εθνική θα πάνε οι 8, θα κάνουν ένα μήνυμα πρωτάθλημα και θα ανέβουν 4. Α, και θα μειωθούν οι ομάδες κατά 2. Θα είναι δύο λιγότερες. Και αυτό είναι, παιδιά, τραγικό πρωτάθλημα. Έτσι, με 8 ομίλους τώρα δεν υπάρχει. Ναι. Δηλαδή, τώρα έχουμε 8 ομίλους με 11 ή 12 ομάδες. Τι συζητάμε τώρα? Το ελληνικό ποδόσφαιρο πρέπει να γίνει νέο. Ναι. Και να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Άμα δεν θέλουμε να καταλάβουμε και να λέμε ότι πρέπει να έχουμε μια ομάδα για να την έχουμε και στο τέλος να μην πληρώνει κανένας και να τρέχουμε στα δικαστήρια. Εντάξει, αυτό θα έχουμε στο τέλος. Πρέπει και οι δικλείδες, και από την ΕΠΟ και από τον Υπουργό, πρέπει οι δικλείδες να είναι πολύ πιο αυστηρές. Εγώ έχω την αίσθηση, κύριε Πρόεδρε, ότι η λύση μπορεί να δοθεί μόνο όταν αποκτήσει ενιαία τα πρωταθλήματα ένα κανάλι. Μόνο τότε, επειδή ακριβώς το κανάλι θα λειτουργεί για όλους, μόνο τότε θα μπορέσει να πάει σε μια τέτοια λογική του να υπάρχει
χρήματα για την ομάδα που πέφτει, χρήματα για τις ομάδες που ανεβαίνουν, να υπάρχει μια διαβάθμιση των χρημάτων κτλ. Όσο είναι δεξιά και αριστερά, πολύ δύσκολα θα βγάλουμε άκρη. Δυστυχώς. Γιατί και δεν υπάρχει η βούληση μέχρι στιγμής από την πολιτεία. Είναι ξέρετε, θα μου πεις η πολιτεία, από τη μία ασχολείται, λέμε γιατί ασχολείσαι, έχουμε αυτοδίκητο. Δεν ασχολείται γιατί δεν ασχολείσαι. Μα πρέπει να υπάρχει και. Είναι διαφορετικό το προϊόν όταν πάμε όλοι μαζί. Είναι τελείως διαφορετικό. Όταν πάμε όλοι μαζί, διαπραγματεύεσαι διαφορετικά. Ναι. Σαφώς και είναι καλύτερα. Μάλιστα. Μας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να ευχηθούμε καλή αρχή. Παβορή θα δώσετε για την άνοδο. Θέλουμε να ακούσουμε το Άρης εμείς γι' αυτό. Παβορή λέω για την άνοδο. Να γίνει το καλύτερο πρωτάθλημα και να είμαστε πιο αγωνιστικοί και να λειτουργήσουμε σαν πολύ ξανά οικογένεια. Εγώ αυτό της είπα. Και ο καλύτερος σαν έπρεπε. Να είστε καλά. Τον Άρη θέλουμε κύριε Πρόεδρε, τι κάνουμε τώρα. Τον Άρη θέλουμε. Μην το πείτε κύριε Ρωτζάκη, γιατί πέρυσι το είπαμε και δεν βγήκε σε καλό. Ναι, σωστά. Χαμηλά την μπάλα. Ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Γεια χαρά.